θεμέλιος λίθος για την ίδρυση της στρατιωτικής σχολής των Ευελπίδων τέθηκε την 1η Ιουλίου του 1828, όταν κατόπιν απόφασης του Ιωάννη Καποδίστρια λειτουργήσε στο Ναύπλιο το στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα με την προσωρινή επωνυμία Λόχος των Προγυμναστών. Επιδίωξη του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας ήταν η δημιουργία του πρώτου πυρήνα μορφωμένων αξιωματικών για τη στελέχωση του νεογέννητου στρατού, ακολουθώντας τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα. Την εποπτεία της συγκρότησης και λειτουργίας του Ιδρύματος ανέλαβε ο Βαβαρός Φιλέλληνας Συνταγματάρχης Βάρονος Καρλ Βίλχεμ φον Χέιντε, Γενικός Διευθυντής του Τακτικού Σώματος. Ο μοναδικός εκπαιδευτής των πρώτων 5 μαθητών ήταν ο Κορσικανός υπολογαγός Ρομίλο ντε Σαντέλη, διοικητής αυτού του σχολείου. Τον Ιούλιο του 1828, ο Καποδίστριας έδωσε στους μαθητές για πρώτη φορά την ονομασία Ευέλπιδες, που σημαίνει αυτός που τρέφει καλές ελπίδες, αυτός που δίνει καλή ελπίδα. Στις 21 Δεκεμβρίου του 1828, ο Καποδίστριας επικύρωσε την ίδρυση του στρατιωτικού σχολείου με την υπογραφή του ανάλογου ψηφίσματος, το οποίο μεταξύ των άλλων καθιέρωσε τη νέα ονομασία του Λόχος των Ευελπίδων. Λίγο νωρίτερα, ο Σαντέλη αντικαταστάθηκε από τον Γάλλο λοχαγό του πυροβολικού Χένρι Ποζέ, ο οποίος συνέταξε τον οργανισμό του Κεντρικού Πολεμικού Σχολείου, με τον οποίο καταργήθηκε ο Λόχος των Ευελπίδων. Στις 16 Ιουλίου του 1831, μετά από τριετή φοίτηση, εξήλθαν οι πρώτοι 8 ανθιπολογαγοί του πυροβολικού, στους οποίους σε επίσημη τελετή ο Καποδίστριας απένιμε τα διακριτικά του βαθμού τους. Στις 19 Φεβρουαρίου του 1834, το Κεντρικό Πολεμικό Σχολείο, υπό τον Φιλέλληνα Συνταγματάρχη Βαρόνο Φρίντριχ Έντουαρχ φον Ρέινεκ, μετονομάστηκε σε Στρατιωτικό Σχολείο των Ευελπίδων, οκταετούς φοίτησης, σύμφωνα με τον νέο οργανισμό της σχολής. Στις 30 Απριλίου του 1834, η έδρα της σχολής μεταφέρθηκε στην Αίγινα, κατόπιν πρότασης του φον Ρέινεκ, λόγω της ακαταλληλότητας του κτηρίου του Ναυπλίου. Εκεί λειτουργήσε στις εγκαταστάσεις του ορφανατροφείου, έργου του Καποδίστρια για τη στέγαση και περίθαλψη 500 ορφανών. Για πρώτη φορά την περίοδο αυτή έγιναν δεκτοί στη σχολή νέοι ως ναυτικοί ευέλπιδες που προορίζονταν για το ναυτικό. Η σχολή παρέμεινε στην Αίγινα έως τον Αύγουστο του 1837, οπότε και μεταφέρθηκε στον Πειραιά. Εκεί στεγάστηκε και λειτουργήσε στην οικία Φεράλδη, την οποία αγόρασε η κυβέρνηση. Επρόκειτο για δύο νεότεχνα πολυτελή πέτρινα κτίρια που χωρίζονταν από μια εσωτερική αυλή. Το Φεβρουάριο του 1840 ανέλαβε τη διοίκηση της σχολής ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός, ο αντισταγματάρχης του πεζικού Σπυρομήλιος, ο οποίος καθιέρωσε τις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις. Από τον Ιούνιο του 1854 ως τον Οκτώβριο του 1857 η σχολή αναγκάστηκε να στεγαστεί στο μέγαρο της Δούκισσας Πλακεντίας στην Αθήνα λόγω της αγγλογαλλικής κατοχής του Πειραιά και την επιδημία χολέρας. Το Μάιο του 1868 οι ευέλπιδες φόρεσαν για πρώτη φορά τη χαρακτηριστική μπλε στολή με το κολάρο και τα κίτρινα παραράματα. Το 1882, επειδή οικίσεως τον αντισταγματάρχη πυροβολικού Πάνου Κολοκοτρώνη, καθιερώθηκε η υποχρεωτική ορκομοσία των ευέλπιδων με τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας τους, ενώ για πρώτη φορά οι βασιλόπουλες πρίγκιπες παρακολούθησαν τα μαθήματα. Μετά τη σύσταση της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, το 1884 άρχισε να γίνεται λόγος για τη μεταφορά της σχολής στην Αθήνα, η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου του 1894, όταν οι ευέλπιδες άφησαν το κτίριο του Πειραιά για να εγκατασταθούν στο καινούριο κτηριακό συγκρότημα στο πεδίο του Άρεως. Η ανέγερση του συγκροτήματος χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γεώργιο Αβέροφ και καταλάμβανε μια έκταση 36,4 στρεμάτων. Αναγέρθηκαν 11 ανεξάρτητα και μεγαλοπρεπή κτίρια με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ρυθμό. Το 1914 οι εκπαιδευτικοί προσανατολισμοί της σχολής άλλαξαν ριζικά, δίνοντας πλέον βαρύτητα τόσο στην εξοικείωση των ευελπίδων στις συνθήκες που προσομοίαζαν το πεδίο της μάχης, όσο και στην απόκτηση γνώσεων της τακτικής του πεζικού και του υπικού. Παράλληλα, με υπόδειξη του Γάλλου συνταγματάρχη Τζενίν, διοικητή της σχολής κατά την διετία 1912-14, καθιερώθηκε
η λειτουργία του προπαρασκευαστικού λόχου υποψηφίων μαθητών δεκάμινης φοιτησής. Σκοπός του λόχου ήταν η προπαρασκευαστική στρατιωτική εκπαίδευση των νέων υποψηφίων που προορίζονταν για τη σχολή. Τελικά, ο λόχος λειτουργήσε έως το 1920, οπότε και συγχωνεύτηκε με τη σχολή. Το 1926 το στρατιωτικό σχολείο των Ευελπίδων μετονομάστηκε σε στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, ενώ της απονεμήθηκε για πρώτη φορά πολεμική σημαία, η οποία χαρακτηρίστηκε ως σημαία του τάγματος Ευελπίδων για τις υπηρεσίες της κατά τη διάρκεια των πολέμων της περίοδου 1912-1922. Η εν λόγω σημαία είχε τις διαστάσεις και τα διακριτικά των σημαίων των συνταγμάτων πεζικού και έφερε στο κέντρο του Σταυρού αρχικά το δικέφαλο μαύρο αετό και αργότερα την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Επίσης, από την ημέρα απονομής της σημαίας, σημαιοφόρος ορίστηκε ο αρχηγός επιλοχίας της σχολής, κάτι που συνεχίζεται έως και σήμερα. Στις 27 Δεκεμβρίου του 1928, όταν η σχολή συμπλήρωσε 100 έτη από την ίδρυσή της, η Ακαδημία Αθηνών, σε πανηγυρική συνεδρίασή της, στην οποία παρέστη ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολιτική ηγεσία της χώρας, απένειμε χρυσό μετάλλιο στη Σχολή Ευελπίδων. Με αυτόν τον τρόπο, αναγνωρίστηκε η αδιάλειπτη και επίπονη προσπάθεια της σχολής να δημιουργήσει και να διαμορφώσει αφενός τους αυριανούς ηγήτωρες του στρατεύματος και αφετέρου τα υγιή εκείνα στοιχεία που θα αποτελέσουν τις θεμέλιες λίθους της κοινωνίας. Στις 3 Ιουλίου του 1931, η πολεμική σημαία της σχολής παρασημοφορήθηκε για πρώτη φορά από τον τότε Υπουργό των Στρατιωτικών Γεώργιο Κατεχάκη, με το μετάλλιο στρατιωτικής αξίας Α τάξεως. Κατά την διάρκεια των πολεμικών περιόδων, η σχολή διέκοπτε κατά περίπτωση τη λειτουργία της, ενώ οι ευέλπιδες τοποθετούνταν με διάφορους βαθμούς, ανθιπολογαγοί, ανθιπασπιστές, σε μονάδες εκστρατείας, καταβάλλοντας τον δικό τους φόρο αίματος για την υπεράσπιση των ιδανικών της φυλής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά τους αγώνες του έθνους 1912-1949 έπεσαν για την πατρίδα ή εξαφανίστηκαν 65 ευέλπιδες. Αξίζει να αναφερθεί η ηρωική στάση των πρωτεετών ευελπίδων, όταν λίγες μέρες πριν από την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα στις 27 Απριλίου του 1941, αναχώρησαν παίρνοντας μαζί τους την πολεμική σημαία της σχολής με προορισμό την Κρήτη για να συνεχίσουν τον αγώνα. Για τη συμμετοχή των Ευελπίδων στον Ελληνοϊταλικό και Ελληνογερμανικό πόλεμο του 1940-41, καθώς και στη μάχη της Κρήτης του 1941, με τα πολεμικά, η πολεμική σημαία τιμήθηκε με τον πολεμικό σταυρό Α τάξεως στις 15 Σεπτεμβρίου του 1943 και τον ταξιάρχη Αριστείου Ανδρείας στις 18 Δεκεμβρίου του 1945. Η απονομή αυτών των δύο πολεμικών μεταλλίων πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου του 1946. Μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, η σχολή άρχισε σταδιακά να ακολουθεί τον κανονικό της ρυθμό. Το 1955, οι αγγλικές στολές αντικαταστάθηκαν από την θεοπράσινη στολή ασκήσεων, ενώ η εκπαίδευση των Ευελπίδων άρχισε να ακολουθεί τα αμερικανικά πρότυπα. Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 150 χρόνια από την ίδρυση της σχολής και της ορκομοσίας των Ευελπίδων της πρώτης τάξης, η πολεμική σημαία τιμήθηκε με τον ανώτερο ταξιάρχη του τάγματος του Σωτήρος. Στις 19 Δεκεμβρίου του 1978, από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τσάτσο. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 1982, η σχολή μεταστάθμευσε οριστικά στις σύγχρονες στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Βάρη Αττικής, εγκαταλείποντας το αβερόφιο κτηριακό συγκρότημα στο πεδίο του Άρεως. Αναγέρθηκαν σταδιακά πλήθος εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν όλες τις ανάγκες διαμονής, εκπαίδευσης, άθλησης των Ευελπίδων. Το 1983 καταργήθηκε οριστικά ο παραδοσιακός τρόπος εισαγωγής των υποψηφίων με ιδιαίτερες εξετάσεις στη σχολή, η οποία εντάχθηκε στο σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων. Επίσης, το 1991 εισήχθησαν στη σχολή οι πρώτες τρεις γυναίκες, γεγονός που αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στη μακροχρόνια ιστορία της. Το 2003, βάσει του νόμου υπαριθμών 3187, συντελέστηκε μια πολύ σπουδαία και σύναμα καινοτόμα μεταβολή του οργανισμού της σχολής, με την οποία η σχολή χαρακτηρίστηκε, όπως και οι λοιπές παραγωγικές σχολές, ναυτικών δοκίμων και οικάρων, ως ανώτατο στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα,
υιοθετώντας σε γενικές γραμμές τη λειτουργική δομή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης. Επίσης, η Σχολή Ευελπίδων συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ανταλλαγή Νέων Αξιωματικών, Military Erasmus, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφαλείας και Άμυνας. Με προσήλωση στις στρατιωτικές αρετές, την τιμή και το καθήκον, σεβασμό στην προσωπικότητα, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τους διατιθέμενους πόρους και προάγοντας την ιδέα του Εύελπη, το όραμα της σχολής είναι να παρέχει πολυδιάστατη στρατιωτική εκπαίδευση και υψηλού επίπεδου ακαδημαϊκή μόρφωση που θα διαμορφώσει ηγήτορες υψηλού φρονήματος και δεξιοτήτων, ικανούς να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Yeah.